στο Κίεβο. Το παράθυρο ανατολικότερα. Να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας, την απεσταλμένη μας, την Χρύσα την Τσίχλη, διότι είχαμε και ένα χτύπημα με τουλάχιστον 13 νεκρούς, Χρύσα, δυστυχώς. Ένα φωνικό χτύπημα των Ρώσων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Ντυπνοπετρόφσκ, κοντά στην Νικόπολη. 13 είναι οι νεκροί, με σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 11 οι τραυματίες, 5 από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 80 ρουκέτες εκτόξευσαν οι ρωσικές δυνάμεις έναντι κατοικημένων περιοχών και σκότωσαν, όπως λέει ο τοπικός κυβερνήτης, στους πολίτες την ώρα που κοιμόντουσαν. 20 τουλάχιστον κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ διεκόπηκε η ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως εδώ πρέπει να σας πω, το θέμα που κυριαρχεί είναι οι εκρήξεις στην Κριμαία, και παρότι επισήμως οι Ουκρανικές αρχές αρνούνται ανάμειξη, λένε ότι δεν πρόκειται για Ουκρανική επίθεση στην ρωσική αεροπορική βάση, υπάρχει έντονη φημολογία ότι πίσω από αυτό, από αυτές τις εκρήξεις, ήταν ένα ουκρανικό χτύπημα. Ωστόσο, ακόμη και ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, που χθες είχε αναρτήσει ότι ξεκινήσαμε, ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, σήμερα όταν ρωτήθηκε είπε: φυσικά εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ενώ πάρα πολλοί Ουκρανοί αξιωματούχοι με καυστικό τρόπο επισημαίνουν ότι οι Ρώσοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και συνηθίζουν να καπνίζουν δίπλα σε έφλεκτα υλικά. Είχαμε και νεότερες αναφορά μάλλον του Προέδρου Ζελένσκι στην Κριμαία, όχι σε συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά στη Χερσόνησο της Κριμαίας κατά το νυχτερινό του διάγγελμα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε από την Κριμαία και θα τελειώσει στην Κριμαία με την απελευθέρωσή της, ότι η Κριμαία είναι ουκρανική γη και θα την απελευθερώσουμε, όπως θα απελευθερώσουμε και τη Χερσόνα και τον Ντομπάς. Είχαμε και δηλώσεις από τον υποστράτηγο της Ουκρανίας, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι θα πάρουμε πίσω την Κριμαία με στρατιωτικά μέσα. Θα την ξαναπάρουμε. Είναι η γη μας, είναι οι άνθρωποι μας. Δεν ανήκει στους Ρώσους. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, από αυτές τις εκρήξεις υπήρξε ένα σοβαρό στρατιωτικό πλήγμα για τη Ρωσία, καθώς περισσότερα από 9 ρωσικά αεροσκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρύσα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.